Iaia, cosa ti aspetta? Se inizia di questo secolo, no? Pupo, in secolo dove vai? Che puna ξέρατε, πως εγώ γεννήθηκα πριν από χιλιάδες χρόνια. Απλά πριν 200 χρόνια ξύπνησα από έναν βαθύ ύπνο. Είναι η γιαγιά Ελλάδα που αφηγείται στα εγγόνια της ποιοι την βοήθησαν να ξυπνήσει από ένα βαθύ ύπνο 400 χρόνων. Για να ξυπνήσω και να σταθώ γερά στα πόδια μου, βρέθηκαν άνθρωποι τολμηροί, γενναίοι, άνθρωποι απλοί, σαν τον Ξάνθο, τον Τζακάλοφ, τον Σκουφά. Έμποροι ήταν, μα βλέπετε, ονειρεύτηκαν μια πατρίδα ελεύθερη. Στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, ο δάσκαλος Νικόλαος Γαλάνης, σε συνεργασία με τη δασκάλα Νάντια Στρατή και τους μαθητές του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, δίνουν φωνή στο έθνος και τους ανθρώπους που σήκωσαν στους ώμους τους την εθνική παλιγενεσία, δημιουργώντας μια ταινία με τίτλο «Ελευθερία, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση». Τα παιδιά αυτά τα συγκεκριμένα είναι τυχερά, γιατί ζουν σε ένα μέρος ζωντανό μουσείο, τον Ναύπλιο. Δηλαδή περπατάνε πηγαίνοντας στη βόλτα τους και συναντάνε αγάλματα, μέρη που γράφουν πάνω, σπίτια που γράφουν πάνω ότι εδώ έζησε ο Υψηλάντης, εδώ έζησε η Μαντομαυρογένους. Δηλαδή ζουν μέσα στο χώρο αυτό που πραγματικά επί 200 χρόνια οι ήρωες του απελευθερωτικού αγώνα υπήρχαν εδώ και ζούσαν και περπάτησαν. Με σκηνικό την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, το Ναύπλιο, με φόντο το Παλαμίδι, το Μπούρτζι, την Ακροναυπλία και τη συνοικία του Ψαρομαχαλά, ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα, ο Μιαούλης και ο Κανάρης, ο Λόρδος Μπάιρον, η Φιλική και το Κρυφό Σχολείο ζωντανεύουν στέλνοντας το μήνυμα της ενότητας και της ομοψυχίας. Είσαστε Έλληνες, μωρέ. Τι προσκυνάτε? Οι Έλληνες ακόμα και στους θεούς όρθιοι μιλάνε. Σκοπός σχολείου είναι και αυτός, ή θα έλεγα περισσότερο αυτός, από το να αποστηθήσουμε μια ημερομηνία ή ένα όνομα. Ο σκοπός σχολείου είναι να δημιουργήσουμε συναισθήματα, ταυτότητα, μιας που μιλάμε για το συγκεκριμένο ή τη συγκεκριμένη ταινία, να ξέρουμε ποιες είναι οι ρίζες μας, να ξέρουμε από πού προήρθαμε, πού βρισκόμασταν πριν και πού είμαστε τώρα. Χρειαζόμαστε την ιστορία για αυτό το λόγο, για να ξέρουμε το μέλλον, που ποια λάθη κάναμε, να μην τα κάνουμε. 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, οι ήρωες του 21 εξακολουθούν να εμπνέουν, φουσκώνοντας με ιδανικά τα στήθη των πιτσιρικάδων. Είναι κορίτσι και η Δωραλένια παρακαλούσε να ενσαρκώσει έναν άντρα ήρωα. Εμείς κουμπωμένοι, είσαι σίγουρη, τη ρωτάγαμε, θέλεις? Μας το εξήγησε πραγματικά σε μια τεράστια έκθεση ιδεών που μας έγραψε ένα μήνυμα τεράστιο και μας το εξήγησε ότι αισθάνεται περήφανη πολύ ως Ελληνίδα, θέλει να τιμήσει τους ήρωες και επειδή δεν γίνονται λόγω της πανδημίας, δεν γίνονται παρελάσεις, δεν γίνονται θεατρικά και δεν βρίσκει τρόπο να εξωτερικεύσει αυτό το συνέστημα που έχει της πατρίδας, της αγάπης προς την πατρίδα, ήθελε οπωσδήποτε να σαρκώσει ένα από τους πιο σημαντικούς ήρωες της Επανάστασης. Και όσο κι αν η πανδημία έκανε τις μετακινήσεις δύσκολες, δάσκαλοι, μαθητές και γονείς έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Για τη γιαγιά Ελλάδα, τιμώντας τους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή, για την ελευθερία της πατρίδας. Χαίρε, ο χαίρε, ελευθεριά.